χτυπημένες. Την ώρα που ο δάκος δείχνει τα δόντια του σε αρκετούς ελαιώνες, με τους αγρότες να ανησυχούν για την παραγωγή και την ποιότητα του ελαιολάδου, η περιφέρεια Κρήτης προτείνει ολικό ψεκασμό όπου υπάρχει πρόβλημα, αναμένοντας το νέο σκεύασμα για την αντιμετώπιση του δάκου, για το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα δώσει προτεραιότητα στην Κρήτη, όπως δήλωσε η Ειρήνη Χουδετσανάκη. Είμαστε σε επικοινωνία, έχουν ολοκληρώσει το διαγωνισμό. Μόλις ξεμπλοκάρει από το ελεκτικό συνέδριο για επικαιροποίηση, έχουν πει από το Υπουργείο ότι θα δώσουν μια προτεραιότητα στην Κρήτη. Και πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει ο ψεκασμός με το νέο φάρμακο? Προλαβαίνουμε με το νέο φάρμακο, γιατί ούτως ή άλλως τώρα έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος ψεκασμός και σε άλλες περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί και ο τέταρτος ψεκασμός. Άρα ναι, προλαβαίνουμε. Ναι, αναζητείτε νέο φάρμακο που να είναι αποτελεσματικότερο, ώστε να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχουν ευθύνες και στην κυβέρνηση και στην περιφερειακή αρχή. Συνυπεύθυνη είναι, γιατί ο ένας πετάει τον μπράκι στο άλλο. Ακαταπολέμητος. Πληθυσμός που μπορεί να φάνε και τον παραγωγό, όχι μόνο τις ελιές. Δεν νοούνται ότι θες να ψεκάσεις 4 εκατομμύρια ελαιόδεδρα και έχεις ένα προϋπολογισμό για 2 εκατομμύρια ελαιόδεδρα. Άρα αυτό... λοιπόν δεν γίνονται ψεκασμοί παντού. Οι ψεκασμοί είναι λυπείς. Αυτό είναι το θέμα. Τα προβλήματα στη δακοκτονία τέθηκαν επιτάπητος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με περιφερειακούς συμβούλους να ζητούν τη λήψη μέτρων για τη στήριξη της ελαιοπαραγωγής, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος. Έγινε σωστά η δακοκτονία, γιατί έχουμε πολλά παράπονα από τους από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν έγινε. Και γι' αυτό, έστω και τώρα, το ζητούμενο είναι να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα, γιατί φοβόμαστε ότι είναι αργά, αλλά τουλάχιστον έστω και τώρα να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα. Δεν είναι ατομική ευθύνη ο καθένας να κάνει κάλυψη, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στην ποιότητα του λαδιού. Οργανωμένα από το κράτος στην περιφέρεια, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή στο ΚΕΠΕΝΤΕ, να παρθούν τα αντίστοιχα μέτρα, μήπως σώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής και να μην καταστραφεί συνολικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο είναι η διαχείριση του προγράμματος και η επίβλεψη των συνεργείων που κάνουν τον ψεκασμό για να αντιμετωπιστεί ο δάκος. Εγώ βάζω άλλο ένα θέμα βεβαίως μέσα στην επερώτηση και λέω ότι πρέπει με διαφορετικό τρόπο τα συνεργεία να αντιμετωπίζουν το δάκο από τα παιδινά στα ορεινά. Και γιατί το λέω? Γιατί στα παιδινά μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα τρακτέρ τις ελαιοκαλλιέργειες, ενώ στα ορεινά χρειάζεται, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, η ψεκαστήρα. Όλοι είμαστε σε εγρήγορση. Υπουργείο, Περιφέρεια και οι αγρότες. Γι' αυτό παρακαλούμε και τους αγρότες να είναι μέσα στα ελαιόφυτά τους. Εάν υπάρξει πρόβλημα, να έρθουν με ολικό ψεκασμό να ψεκάσουν. Πρόσφατα, ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε ελαιώνες στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, όπου αγρότες έκαναν λόγο για έξαρση του δάκου, ο οποίος στερίζει την παραγωγή, με τους ίδιους να βρίσκονται σε απόγνωση μπροστά στο κίνδυνο να χάσουν το μοναδικό τους εισόδημα. Έχει καταστρέψει τελείως την παραγωγή στα ψηλά κλαδιά και στα βορεινά και αρχίζει και κατεβαίνει χαμηλά. Θα δείτε μέχρι τέρμα κάτω και έχει δάκο. Αυτό σημαίνει εδώ στο συγκεκριμένο δέντρο η καταστροφή είναι πάνω από 70%. Το να κάθομαι στο γραφείο μέσα και να περιμένω να μου έρθουν τα αποτελέσματα μια εβδομάδα και να δράσω εγώ την επόμενη εβδομάδα, το πουλάκι πέταξε.